Δεν το είχατε ανταλλάξει όλα, υποθέτω. Και έγκυα φάγαμε στο κεφάλι επί ΣΥΡΙΖΑ και εισφορά δημιουργής. Ξέρετε τι θέλω να πω, ότι η πίτα είναι αυτή, αν μιλάμε γι' αυτό. Βεβαίως κάθε πρωθυπουργός και κάθε κυβέρνηση θέλει να είναι μεγαλύτερη και να δίνει περισσότερα. Άρα εσείς γιατί κατηγορείτε εκεί όμως, ακριβώς δεν σε αυτό το σημείο, πώς μοιράζεται το 1,2 δις που έχεις επιπλέον. Μου είναι το λάθος. Εκεί λοιπόν εμείς θεωρούμε και βλέπουμε με νούμερα πια και στοιχεία ότι το μεγάλο κομμάτι πηγαίνει σε αυτούς που δεν το έχουν τόσο πολύ ανάγκη, η φορά παλλαγές ή τα φορά εταιρείες στα μερίσματα κτλ. Δεν θα έπρεπε να γίνει όμως αυτό, συγγνώμη λίγο, αν πιάσουμε τη συλλογιστική της κυβέρνησης ότι έτσι θα φέρουμε επενδύσεις. Εγώ τώρα θα πήγα ακριβώς αυτό. Πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το θέμα με τις επενδύσεις. Όντως χρειάζεται μια σταθερή φορολογία. Ο άλλος ξέρει, θα έρθει να επενδύσει σε μια χώρα πρέπει να ξέρει ότι είναι σταθερή. Αλλά το πιο βασικό δεν είναι αυτό. Δηλαδή το μοντέλο με χαμηλή φορολογία και χαμηλή εργατική δύναμη δεν είναι αυτό που ταιριάζει και στη χώρα που έχει τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Θέλει ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτά που έλεγα και πριν, να επενδύσει στην οικονομία της γνώσης, στην ένταση γνώσης επιτέλους. Αυτά για να έρθουν οι επενδυτές, είχατε κάνει τα δέοντα. Εμείς αυτά βάλαμε τις βάσεις. Δηλαδή ο αναπτυξιακός του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε και ο κ. Ραγασάκης πραγματικά είχε αυτές τις τομές. Πολλά από αυτά βεβαίως κρατήθηκαν, πρέπει να το πω, αλλά... Συμφωνούμε όλοι ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που έστω και χαμηλές έχει μειώσεις ακόμη και για αυτούς μόνο που λέμε μεσαίους. Είναι ο πρώτος μειώσεις. Μετά την κρίση. Εγώ θα πω το εξής και επιμένω σε αυτό. Πέρσι ο προϋπολογισμός ήταν ο μόνος που είχε μικρές αυξήσεις, ο προϋπολογισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήταν η πρώτη χρονιά εκτός μνημονίων. Τώρα λοιπόν σε ό,τι φορά τη φορολογία αλλά και το περιθώριο το οικονομικό είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Διότι αν η κοινωνία δεν δει μία αύξηση, μία ελάφρυνση, καταρχήν είναι και για την οικονομία. Πάνε, τον αυξήσεις, κλιμακωτά, να αυξήσει τη ζήτηση. Αυτό δεν δίνει μία ανάσα. Εγώ θεωρώ και ότι όταν να σας πω κάτι, τον ΕΜΦΙ εμείς μεσοσταθμικά είχαμε πει 50%, το 20% δεν το βλέπουμε το 50%. Αλλά εγώ λέω το άλλο ότι... Όταν είναι μία μείωση φορολογίας μέχρι 20 ευρώ, διάβασα για τους αγρότες, για τους μισθωτούς και το φορολόγητο. Ναι. Δεν είναι προς συζήτηση. Μάλιστα. Ενώ για τις επιχειρήσεις, είπε ο κ. Κακλαμάνης ότι όντως το 28 που γίνεται 24 δεν είναι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, είναι και οι μικρές. Η αλήθεια είναι όμως ότι άμα δούμε τι όφελος έχουν οι μικρές, επειδή είναι ποσοστιαίο, είναι πολύ μικρό. Ενώ οι μεγάλες έχουν πολύ μεγάλο. Πάντως. Τρεις μεγάλες έχουν όλη την κερδοφορία όμως. Απ' την άλλη. Ναι, όμως το 99% πού είναι. Την αύξηση της προκαταβολής φόρου, για παράδειγμα, που πλήττει κυρίως τους μικρούς. Αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να μειωθεί. Ναι, αλλά αυτό εσείς το κάνατε ως κυβέρνηση όμως. Ότι πήγε στο 100% εσείς το κάνατε. Να συνεννοηθούμε λίγο. Όταν είχαμε κυβέρνηση με μνημόνιο και τον ΟΑΣΑ και τον ΔΝΤΟΥ και το να βγάλει τη χώρα από αυτή την κρίση. Γίναν και πράγματα τα οποία δεν θα ήταν ποτέ επιλογή μας. Εμείς μιλάμε σήμερα. Εκλεγήκατε με ένα άλλο πρόγραμμα. Βγήκαμε... Το 2015. Όχι, εκλεγήκαμε το Σεπτέμβρη με υπογεγραμμένη τη σύμβαση. Ακούγονται πια αυτά. Πάντως μια χαρά τον είχαμε κάνει Ευαγγέλιο. Παιδί, αυτό με να ξεχνάμε. Να ρωτήσω κάτι. Ενώ αντίθετα, μόνο αυτό θέλω να πω. Αντίθετα, ο κύριος Σταϊκούρας, αυτό για τη μεσαία τάξη. Δεν το είπε προεκλογικά, να ξέρει και ο κόσμος τι εννοεί η Νέα Δημοκρατία μεσαία τάξη. Ξεκαθαρίζει ότι δεν το υποστηρίζει ο ίδιος, ότι είναι βάση των στοιχείων του ΟΣΑ. Έτσι λέει ο κύριος Σταϊκούρας. Το οποίο δεν δεχόμαστε και οι δύο. Για να ρωτήσω λίγο κάτι.